Όπως που πήγες στην ιερατική σχολή, ήταν και οικονομικός? Όχι, καθόλου. Α, γιατί συνηθίζονταν τότε όχι, τα παιδιά όχι, όχι. Σε καθόλου, καθόλου, καθόλου. Μα δεν με έστειλαν. Δεν ήθελα να πάω. Mm. Α, μόνος σου εγώ ζήτησα να πάω, γιατί... ήθελα να φύγω, έφευγε και ο ξαδερφός μου εκείνη τη χρονιά και πήγε στην Πάτμο, ήθελε να γίνει παπάς και ήθελα κι εγώ να ανοίξω τα φτερά μου κάπου αλλού να πάω κι εγώ. Αλλά ήταν αλλού, μόνο αυτό. Όχι να γίνεις παπάς. Όχι, μου άρεσε, πήγαινα στην εκκλησία, ναι, δηλαδή σαν παπαδάκι, ναι, αλλά δεν μου είχε περάσει ότι θα πάω να γίνω παπάς. Δηλαδή ήξερα, όσο και περίεργο να ακούγεται, ότι ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο. Mm. Γιατί... Το κατάλαβε και ο Ιερομόναχος που σε ναι, σε έστειλε. Μα εκεί πόσο χρόνο ανέβαζα... πήγες πάνω, συγγνώμη, σε διακόπτω, πόσο πήγες? 12 στα 13 μετά το δημοτικό. Δηλαδή αποχωριστήκες στην οικογένειά σου στα 12. Ναι. Και όσο και να είσαι σε μια ιερατική σχολή, φυσικά κάποιος άλλος σε επιβλέπει, σε προσέχει, άρα δεν πάβει να είσαι μόνος σου. Καλά. Πώς είναι για 13, μόνος σου είσαι? Ναι, ήταν δύσκολο το πρώτο διάστημα, γιατί λες πού ήρθα, δηλαδή ναι, από ένα πείσμα έφυγα ναι, από την ναι, οικογένειά ναι, μου και πού ήρθα. Από την άλλη όμως, επειδή έβλεπα ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά σε αυτή την ηλικία με μένα, που ήταν εκεί και έλεγα, αυτοί γιατί μπορούν και δεν θα μπορέσω εγώ. Ναι. Οι γονείς σου φέρανε αντιρρήσεις? Ναι, δεν ήθελα να ναι, πάω σε καμία δεν περίπτωση. Δεν ήθελαν επειδή ήσουν μικρός? Επειδή ήμουν μικρός, ναι, που πάει το παιδί, μικρό, ναι, 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 ναι. Αλλά είδαν ότι αλλά δεν επιβάλλαν τη θέλησή τους, δηλαδή δεν σου είπαν, τέλει δεν θα πας και ξέχνα το. Όχι, είχαν ξεκινήσει τα μαθήματα στην Αμαλιάδα, δηλαδή η σχολική χρονιά, ναι, είδαν ότι εγώ δεν πήγαινα, ναι, έλεγα δεν θα πάω αν δεν πάω δεν εκεί. Σχολείο. Έλεγες όχι δεν πάω. Έλεγα όχι δεν πάω, ναι, ναι. Και εντάξει, σκεφτήκαν ότι εντάξει, αφού πάει και ο ξαδερφός μου, ναι, ας πάει και ο Πάνος να είναι μαζί. Εσύ αλλά είχαν κλείσει θέσεις, ο ξαδερφός μου πήγε στην Πάτμο, είχαν κλείσει θέσεις στην Πάτμο. Και εσύ ενώ χάρη και ο πατέρας μου, στενοχωρήθηκα εγώ και λέω ο δεσπότης τότε, για να δούμε και στην Τίνο. Και υπήρχε μια θέση. Α, εσύ πήγες στην Τίνο, ναι, εγώ πήγα στην Τίνο. Ωραία, εσύ αυτό δεν το έβλεπες σαν επάγγελμα, το έβλεπες απλά σαν ένας τρόπος να φύγω από το χωριό. Σαν διαφυγή. Ναι, σαν διαφυγή, όμως περνούσα πάρα πολύ καλά, αν και ήταν δύσκολα, γιατί ήταν ένα οικοτροφείο. Ναι. Ήταν δύσκολο το πρόγραμμα. Ναι. Είχαμε ένα πρόγραμμα... Τι πρόγραμμα πάνω? Να σηκωθούμε αρκετά πρωί. Γιατί, να... για την προσευχή. Ναι. Πέντε να... τύπου πέντε. Όχι, λίγο πιο μετά. Να πάμε να κάνουμε τον όρθρο, να γυρίσουμε να πάρουμε το πρωινό. Την ώρα του πρωινού ήταν κάποιος από την τελευταία τάξη, την 7η, που κάνανε μόνο θεολογικά, να διαβάζουν πατερικά κείμενα, την Καινή Διαθήκη. Στο τέλος ο ιερομόναχος, ο διευθυντής, να αναλύει το κάθε κεφάλαιο. Μετά πηγαίναμε να στρώσουμε κρεβάτια, να, όπως είναι στο στρατό, ναι, 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 περιτροπής, να σκουπίσουμε, να σφουγγαρίσουμε εμείς. Δηλαδή αυτό μου έκανε καλό, γιατί έμαθα από πολύ μικρός να έχω πρόγραμμα, να έχω κανόνες, να φροντίζω το χώρο μου και τον εαυτό μου. Και μετά πηγαίναμε, κάναμε μάθημα. Κανονικά μαθήματα σχολείου. Κανονικά, κανονικά, ναι, αλλά είχαμε λίγο περισσότερα, λίγο περισσότερα, ναι, όσον αφορά τα θεολογικά, ναι, βυζαντινή μουσική. Ναι. Το μεσημέρι μία ώρα ύπνο και μετά είχαμε μελέτη. Αυτός ο ύπνος με το ζόρι το μεσημέρι, όταν είσαι μικρός. Ναι, 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 τέτοιο βάσανο. Ναι, 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 λίγο σε έπαιρνε εύκολα, ναι, εκεί. Ναι, ναι. Μετά μελέτη. Δύο φορές την εβδομάδα περίπου είχαμε μία ώρα έξοδο. Έτσι που το περιγράφεις, δηλαδή. Τι είναι αυτό που σου άρεσε? Γιατί τις ώρες που καθόμασταν για διάβασμα, εγώ έγραφα διάφορα κείμενα, γιατί σκεπτόμουν ότι σε ένα μήνα θα ανεβάσω κάτι εκεί. Α, θα ανεβάσω μια παράσταση. Άλλο, είχα άλλο εγώ. Έπαιζες. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κολλητός μου φίλος, ο Κώστας Σακάς, που ήμασταν στο ίδιο θρανείο, ναι, αυτός ζωγράφιζε την ώρα, ναι, της μελέτης. Και έκανε και Αγίους και έγινε αγιογράφος. Λοιπόν, οπότε εγώ ετοίμαζα περισσότερο τα, ναι, θεατρικά που θα ανέβαζα, ναι, εκεί. Ωραία, μέσα από το ειδηλιακό κλίμα. Αλλά ήταν δύσκολο. Αλλά εγώ το έβλεπα σαν, τι να σας πω τώρα, σαν μια υπερπαραγωγή που γινόταν μια ταινία. Και από τη στιγμή που επέλεξα εγώ να πάω, ήμουνα εγώ ο ηθοποιός που έπρεπε να παίξω αυτούς τους ρόλους και να είμαι καλός. Λέω, δεν το επέλεξα εγώ. Ναι. Ωραία. Θα μείνω και εντάξει, θα προσπαθήσω να περάσω. Έτσι καλά, το έβλεπες. Ναι. Κάπως αποκομμένος από την πραγματικότητα, δηλαδή. Ναι, ναι. Ίσως να ήταν μια άμυνα. Ναι. Αλλά και στο στρατό, δηλαδή αυτό το έχω σε όλη μου τη ζωή. Και στο στρατό που έβλεπα
μεγαλύτερα παιδιά πια. Ναι. Να αισθάνονται δυσφορία και εγκλωβισμένοι και τα λοιπά. Εγώ τους έλεγα, παιδιά, είστε καλά. Ελάτε να το ζήσουμε κι αυτό. Ναι. Άλλο έργο, πολεμικό άλλο έργο.